Τα συνέδρια του Economist είναι πάντα μια ευκαιρία για να έρθουμε σε επαφή με όλη την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και με ανθρώπους από το εξωτερικό. Γίνεται μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και πραγματικά εμείς σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος βλέπουμε μια πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Γιατί ξέρετε, εμείς σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος καμιά φορά είμαστε λίγο αποκομμένοι από τον επιχειρηματικό κόσμο μας, τον κόσμο μας δηλαδή. Επομένως, αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ερχόμαστε πιο κοντά και να βλέπουμε λίγο και την άλλη οπτική της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε λύσεις που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα. Είναι μεγάλη χαρά μας να συμμετέχουμε στη συνέδρια του Economist και προσδοκούμε και στην επόμενη ευκαιρία. Τι ποσοστό από την ξένη εμπειρία έχει διεισδύσει στον προγραμματισμό και στην στρατηγική του Υπουργείου για το περιβάλλον και ποια είναι η πρόκληση, υπάρχει και πιθανότητα να δυνατότητες να ενσωματωθεί ακόμα πέρα. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μέρος της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, που σημαίνει ότι είναι σε ένα συνεχή διάλογο με όλα τα άλλα κράτη-μέλη και μέσω των διαπραγματεύσεων που γίνονται στην Κομισιόν στα πλαίσια των νέων οδηγιών. Και βέβαια είδαμε και τώρα ότι με τις πλημμύρες, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, ότι φέραμε και ειδικούς από το εξωτερικό για να έχουμε μία αντικειμενική γνώμη. Αυτό δεν είναι μομφή στους Έλληνες ειδικούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Απλά καμιά φορά όταν ο άλλος έρχεται απ' έξω δεν έχει τα φορτία που μπορεί να έχει κάποιος ειδικός που είναι από μέσα. Άρα είμαστε σε ένα συνεχή διάλογο με όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και με άλλες ανεπτυγμένες χώρες από την Αμερική, τον Καναδά κτλ.